Σάββατο 28 Νοεμβρίου, πάντα στο γήπεδο του Κοπανού, όπου ο τοπικός ΓΑΣ αγωνίζεται με το Διαβατό. Η ομάδα των Αθηνίων χάνει τάτε με 1-3. Το παιχνίδι δυστυχώς πήρε μια πολύ άσχημη τροπή, όταν από το πρώτο λεπτό του δευτέρου μέρους ο Πάνος δέχτηκε ένα γκολ που σόκαρε την ομάδα. Στη συνέχεια ένα ακόμα σε μια ανύποπτη φάση, σε μια αντεπίθεση. Το παιχνίδι όμως θα λέγαμε έχει στιγματιστεί και από κάποια επεισόδια στην κερκίδα. Υπάρχουν και αρκετοί φίλοι και του Διαβατού. Δεν ξέρουμε ακριβώς την αφορμή, αλλά απειλήθηκε η γενική σύραξη με πολλά επεισόδια. Υπάρχει και αστυνομική δύναμη. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και τα πνεύματα ηρέμησαν εδώ και μερικά λεπτά. Είχαν και μια διακοπή του αγώνα από ένα χτύπημα παίχτη του Κοπανού, του Μάρκ του Γατορτζίδη. Κάποια λεπτά, λιγότερη διακοπή. Είμαστε στο μισάωρο περίπου του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Κοπανός κάνει την απέλπιδα προσπάθεια για να μπορέσει να ανατρέψει το σκορ. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν έχει ούτε και το ηθικό, ούτε και τις δυνάμεις. Κοσμίδης τώρα σε μια προσπάθεια. Τώρα ο Αβράμου Γατορτζίδης ετοιμάζει για τον Βασίλη το Σιδηρόπουλο. Διακριτής φυρίζει φάουλ. Το παιχνίδι, όπως είπαμε, πήρε μια άσχημη τροπή για την ομάδα των Αθηνίων, που αν γνωρίσει και αυτή την ήττα θα βυθιστεί περαιτέρω στο βαθμολογικό πίνακα.